Είμαστε μια κατάσταση που κάποιοι εργαζόμενοι εργάζονται στην ΕΔΙΦ και είχαν εξασφαλίσει το μέλλον της ζωής τους. Ουσιαστικά δεν ετήθε το θέμα πολύ σε όλους τους. Ξαφνικά κλείνει η ΕΔΙΦ και μπαίνει εδώ, βλέπω στην πρώτη σελίδα, ότι είναι το θέμα λύσης των τεχνών προσωπικού στο Δήμο με σχέση σε 4 γενικού δύο ορίσου χρόνου, αορίσου και ζωή χρόνου. Εμείς προτείνουμε σαν παράταση να μην υπάρχει ορισμένο χρόνο. Διότι η ΕΔΙΦ είχε τη δυνατότητα με τη χρηματοδότηση που έπαιρνε από το Δήμο, αυτό που λέγεται ορισμένο χρόνο σε σχέση με τη χρηματοδότηση από την κεντρική διοίκηση, από την κεντρική διοίκηση, να το μετέτρεπε σε αορίστου χρόνου μέχρι να έρθει η χρηματοδότηση. Το ίδιο ισχύει για τους ορισμένους σταθμούς. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να προσθεθεί, θέλουμε να αφαιρεθεί το ορισμένο χρόνο και να παραμείνει μόνο ιδιωτικού δικαίωμα αρίστου χρόνου και αν είναι δυνατόν, αυτό θα το δουν οι υπηρεσίες, να υποθεί επειδή μιλάμε για Δήμο, μιλάμε για θέσεις που θα καλυφθούν στον οργανισμό και κατά τη γνώμη μου έπρεπε να δημιουργηθεί αυτή η θέση πριν προχωρήσει στη λύση κατάσταση, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είχαμε πει δηλαδή εγκαίρως ότι πριν προχωρήσει οτιδήποτε είχε όλο τον χρόνο μπροστά του να είχε εξασφαλίσει την έγκριση από την αποτελεσμένη διοίκηση. Και είπατε κύριε Πρόεδρε το εξής, ότι αυτή η απόφαση θα τεθεί λέει σε έγκριση της αποτελεσμένης διοίκησης. Δηλαδή τι είπατε, ότι μπορεί να βρεθεί. Άρα δεν έχετε κάνει έλεγχο ότι αυτό που αποφασίζουν σήμερα αν ισχύει ή δεν ισχύει. Πάω παρακαλώ. Πρέπει εδώ, εκτός από τα ονόματα, πρέπει να λέμε και το νούμερο. Δηλαδή, 2, 3, 3 και είναι η κάτω. Βέβαια εδώ παρατηρώ δηλαδή ότι το βοήθεια σπίτι ενώ είχε ένα μόνιμο χαρακτήρα στην ΚΕΔΙΦ, ξαφνικά το πάνε σε ξαφνικό θάνατο. Δηλαδή τι λέτε, ότι αν το κράτος για κάποιους λόγους καθυστερήσει να χρηματοδοτήσει, αυτή απολύονται. Ξέρετε πόσες φορές στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο από το 11 και μετά είχε καθυστερήσει ο κράτος και συνέχισε η ΚΕΔΙΦ τη λειτουργία του. Τώρα λέτε μέσω πλησαφώς ότι αν δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, πάρε σπίτι σου. Επίσης δεν ξέρω για ποιους λόγους έχετε ξεχάσει 4 παιδιά νέα που προέρχονται από τη Φιλή. Έχετε ξεχάσει ότι ο Χάσταρ που το έχουμε υποσχεθεί κάποιοι της πλειοψηφίας ότι είναι μέσα στην απόφαση, τον Ανδρέα Χάσταρη. Έχετε ξεχάσει τον κύριο, την κυρία Χρυσοδουλίδου που έχετε υποσχεθεί πάλι ότι είναι μέσα στην απόφαση. Έχετε ξεχάσει τον κύριο Τσεβά που το έχετε υποσχεθεί πολλαπλώς και έχετε ξεχάσει την κυρία Γεροντάρη. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το σώμα της απόφασης αυτής χωρίς αυτό, χωρίς να προσθεθούν αυτά τα νόματα. Άρα το δεύτερο που προτείνουμε, μάλλον το τρίτο που προτείνουμε, είπαμε το πρώτο ότι για μας πρέπει να είναι ορίσου. Το δεύτερο, το βοήθεια στο σπίτι δεν μπορεί να έχει σαν το θάνατο ή να ορίσουν. Και το τρίτο, ότι προσθέτεται εδώ ο κ. Σιάστα, η κυρία Κωνσταντίνου, ο κ. Σιάστα, η κυρία Κωνσταντίνου. Κλείνοντας, ο τρόπος που θέτεται, λέτε παραδείγματος χάρη, ότι αυτό θα απασχολήσει το προπολογισμό από τη μία λέτε του 2006, μετά λέτε ότι θα απασχοληθεί από εκεί και πέρα λέτε ότι το 2017 θα έχει άλλο προπολογισμό. Εδώ δεν λέτε το εξής σοβαρό. Αυτοί από την κυρία μεταφερθούμε πρέπει να φαίνεται ότι εργάζονται. Άρα, για να εργάσουν
τους λόγους, και αυτό το ερώτημά μου και στον πρόεδρο, τον εργαζομένο. Για κάποιους λόγους αριστερής, ή τώρα που μιλάμε, αυτοί από ό,τι εργάζονται, πληρώνονται. Για το Δήμο πληρώνονται. Διότι δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να μεταφέρεις ανθρώπους που τους έχεις αδύλωτους ή δεν τους έχεις εργαζόμενους. Βέβαια και σε άλλα σπουδαία θέματα, δεν τα έχω ακόμη την κοινωνική υπηρεσία. Λείπει πάντα όλο στην κοινωνική υπηρεσία ή γιατί δεν θέλει να αλλάξει την ευθύνη ή γιατί ενδεχομένως δεν συμφωνεί. Όλα αυτά που αναφέρονται σε συγκεκριμένη νομοθεσία, σε πάγια νομοθεσία, την οποία οι υπηρεσίες, οι οποίες τις έχουν απολύτως, μπορεί να αναπτύξουν και να την βρουν και να την έχουν στα έργα υπόψη. Και τέλος πάντων, προσπαθώ πριν κλείσω το Δημοτικό Συμβούλιο να μην ψηφίσει αυτή την απόφαση, να ψηφίσει μια απόφαση που να λέει ότι οι συγκεκριμένοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Όλοι όσοι κέρδισαν μέχρι σήμερα, είτε στο Δήμο Ανδρουσίων, οι οποίοι ήταν καταναλωτές της Εξοδοκός, είτε στο Δήμο Φιλής, οι 36 λεπτά που βρήκα εγώ, η απόφαση αυτό είχε. Ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Μόνο έτσι μπορεί να περάσουν. Θα ήθελα επίσης να πω να αυτό που λέει ότι η απόφαση αυτή θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην αποκριτική διοίκηση αυτής είναι του Περισσού. Δεν έχει νόημα εκτός εάν σκεφτόμαστε ένα πράγμα. Τι εννοείται να αποσταλεί κάθε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που υπόκειται στο νόμο, στον έλεγχο νομιμότητας, αποστέλλεται. Όλες οι άλλες αποφάσεις μπορεί να σταθούν σε μερικές αποφάσεις. Δεν είναι ανάγκη αυτό. Αλλά τι λέτε, αφού το λέτε, αφού θέλετε να το γράψετε, λέτε το εξής απλό, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε Πόντιος Πιλάτος. Αν έρθει, είχα, σας παρακαλώ. Εδώ μιλάμε για ΣΟΕΦ. Πρέπει να συνεχίσουμε στην απόφαση. Και
επίσης κανένα πρόγραμμα από την ΕΔΗ και ιδιαίτερα το βοήθησε το οποίο είχε κάνει τεπάγιες για τις ανάγκες και δίνανε ένα πρόγραμμα αορίστου χρόνου, δεν μπορεί να είναι οριστικό χρόνο. Με αυτή την έννοια το συμπληρώνουμε αυτό το κομμάτι σώμα της απόφασης και ψηφίζουμε την απόφαση. Κύριε Ραμπούλου.